την όποια πολιτική σας και στον όποιο απολογισμό σας. Εδώ είναι το μεγάλο ζήτημα. Τώρα με ρωτάτε ότι, και μου λέτε μάλιστα ότι εσείς θέλετε να μειώσετε τους εμέσους φόρους. Τους είχε αυξημένους στο Πασόκ, τους πήρατε περαιτέρω, κινηθήκατε με μεγαλύτερη ένταση στο ζήτημα αυτό. Πάντως, κύριε Κουβέλη, θα γνωρίσουμε κάτι γιατί μέσα σε όλα αυτά. Είναι η μοναδική κυβέρνηση τα τελευταία 30 χρόνια που μείωσε φόρους. Δεν θυμάμαι να έχει μειώσει τους έμεσους φόρους. Όχι, τους άμεσους φόρους. Ναι, ναι, έχει μειώσει αυτό. Αλλά δεν έχει μειώσει. Να κάνω μια διόρθωση όμως, δεν επισημείτε. Το ποσοστό των εμέσων φόρων επί του συνολικού όγκου των φόρων εμειωνόταν σταθερά. Ναι, σε αυτό έχετε δίκιο. Εγώ λέω. Ανετράπη από το 2004 και μετά. Επειδή, άρα... επειδή είμαι πρόχειρος, κύριε Πάγκαλε, είναι ακριβές ότι η επισημήτη ήταν 58 με 59% η έμεση φόρη είναι... στο σύνολο των εμέσων πολύ, φόρων. Πολύ, πολύ. Ήταν πολύ ήταν ακόμα, πολύ. Αλλά εμειωνόταν. Αλλά το παρέλα... τώρα μειώσαμε τους άμεσους φόρους, γι' αυτό άλλαξε και ο κύριε Ζαγορίτη, είναι κοινωνική αδικία που κύριε Ζαγορίτη, η δυναμική, και η αριθμητική δυναμική των εμέσων φόρων, νομίζω ότι το καταλαβαίνετε. Βεβαίως το καταλαβαίνω. Είναι πολύ μεγαλύτερη. Εσείς αντιλαμβάνεστε το να αυξήσω το αφορολόγητο από τις 10.000 να το πάμε στις 12.000, σημαίνει ότι οι πιο φτωχοί, οι πιο χαμηλότεροι. Έχετε καθιερώσει ένα αφορολόγητο που υποτίθεται ότι ανακουφίζει τον οικονομικά ασθενή και τον να ρημάζεται με τον έμεσο φόρο. Ναι, αλλά όταν ανεβάζουμε... διότι ο έμεσος φόρος είναι στα ίδια διά του στα μακαρόνια, είναι στο ψωμί. Οι οποίες δεν αποδίδεται κιόλα. Εισπράτεται, αλλά δεν αποδίδεται. Όταν, κύριε Κουβέλη, όμως αυξάνουμε το αφορολόγητο από τις 10.000 ευρώ στις 12.000 ευρώ, σημαίνει ότι ο οικονομικά ασθενέστερος, ο χαμηλόμισθος ή ο χαμηλοσυνταξιούχος,